Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής g.barlas@papakipiradio.com. Τον υποφροντίζει ο Άγγελος Παπάς στα τηλέφωνα Εφήβη Κωνσταντέλου. Συντροφιά σας για την επόμενη ώρα περίπου με το βιβλίο του πατρός Τίχωνος Ευκούνοφ «Σχεδόν Άγιοι» από τις εκδόσεις «Εν Πλο», πνευματικές αφηγήσεις από τη Ρωσία του χθες και του σήμερα. Είχαμε μείνει στον δίστροπο πατέρα Ναθαναήλ στην τελευταία μας εκπομπή. Η ιδιοτροπία του πατρός Ναθαναήλ έφτανε μέχρι το ισχυρό σοβιετικό καθεστώς, ιδίως όταν αυτό ανακατευόταν με υπερβολική ανέβεια στη ζωή της μονής. Λένε ότι ο πατήρ Ναθαναήλ ήταν πίσω από τον λεπτό τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την κατάσταση ο μεγάλος προεστός της μονής, αρχιμανδρίτης Αλήπιος, όταν κάποτε, ακόμα και εκείνος, στριμώχθηκε από τη δύναμη και την τραχύτητα των αρχών. Αυτό έγινε στα τέλη της δεκαετίας του 60. Ως γνωστόν, εκείνο τον καιρό όλοι οι κάτοικοι της Σοβιετικής Ένωσης ήταν υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στις εκλογές. Την κάλπη για την ψηφοφορία την έφερναν στην τράπεζα του μοναστηριού, όπου μετά το μεσημεριανό γεύμα η αδελφότητα υπό την εποπτεία του προεστώτα απέδιδε με απροθυμία και δυσαρέσκεια τα του Κέσαρος το Κέσαρι. Όμως κάποτε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφερειακής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης το πήρε χαμπάρι. Για κάποιους εκεί αγράμματους μοναχούς είχε καθιερωθεί το παράλογο προνόμιο να ψηφίζουν για τον αδιάσπαστο συνασπισμό κομμουνιστών και ανεξάρτητων στο δικό τους απαρχαιωμένο αιωνόβιο μοναστήρι και όχι στο εκλογικό τμήμα. Ο Γενικός Γραμματέας αγανάκτησε με την κατάσταση και μάλωσε αυστηρά τους υφισταμένους του για την ανοχή αυτού του παρασιτικού στοιχείου. Χωρίς καθυστέρηση εξέδωσε διαταγή. Από τις προκείμενες εκλογές για το ανώτατο Σοβιέτ της Σοβιετικής Ένωσης και εφεξής και ΕΣΑΗ, οι μοναχοί θα προσέρχονται να ψηφίσουν, όπως όλοι οι κάτοικοι της Ένωσης, στα εκλογικά τμήματα του τόπου κατοικίας τους. Και τότε, κατά πως λένε, ο πατήρ Ναθαναήλ σφύριξε στο αυτί του προεστώτα πατρός Αλήπιου εκείνη την ανυπέρβλητα λεπτή συμβουλή. Την ημέρα των εκλογών, ήταν Κυριακή, μετά την εορταστική λειτουργία στο μοναστήρι, βγήκε από τις πύλες της μονής επίσημη λιτανία. Οι μοναχοί μπήκαν στη σειρά ανά δύο σε μεγάλη γραμμή και παρέλασαν ψάλλοντας εν χορό, διασχίζοντας την πόλη ως το εκλογικό τμήμα. Πάνω από τα κεφάλια τους ανέμιζαν βαριά λάβαρα, ενώ κατά τη συνήθεια κρατούσαν μπροστά τους σταυρούς και παλαιές εικόνες. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Ως ήθιστε, πριν από κάθε σημαντικό έργο, οι καλόγεροι άρχισαν να τελούν μέσα στο εκλογικό τμήμα βεΐσεις. Οι υπάλληλοι, τρομαγμένοι μέχρι θανάτου, προσπάθησαν να αντιδράσουν. Αλλά ο πατήρ Αλήπιος τους επιτίμησε αυστηρά ότι εμποδίζουν τάχα τους πολίτες να εκτελέσουν το συνταγματικό τους καθήκον, όπως συνηθίζεται στους μοναχούς. Αφού ψήφισε η αδελφότητα, με την ίδια λιτανία επέστρεψε στην Αγία Μονή. Περιττό να υποθεί ότι στις επόμενες εκλογές η κάλπη περίμενε από νωρίς το πρωί τους μοναχούς στην τράπεζα της Μονής. Αλλά ταυτόχρονα, όποτε εμείς οι δόκιμοι εκδηλώναμε δημόσια την αντίδρασή μας ή ακόμα χειρότερα τη διαφωνία μας προς το καθεστώς, ο πατήρ Ναθαναήλ μας κατσάριαζε αυστηρά και έθετε τέρμα σε κάθε τέτοια συζήτηση. Ήταν μέσα στα πλαίσια της επιτήρησής του προς εμάς τους δόκιμους. Στην αρχή αυτό μας φαινόταν λιγάκι ανυπόφορο. Πιστεύαμε ότι ο οικονόμος κολακεύει απλώς τις αρχές. Αλλά μετά με τον καιρό μάθαμε ότι ο πατήρ Ναθαναήλ είχε ανακαλύψει πάμπολες φορές στο μοναστήρι βαλτούς προβοκάτορες, μεταμφιεσμένους απεσταλμένους του καθεστώτος. Αν και καταλάβαινε ότι ήμασταν άνθρωποι ειλικρινείς, διέκοπτε απότομα κάθε φορά τις τόσο αγαπημένες μας απόπειρες ελεύθερης σκέψης. Και όχι μόνο για να προστατεύσει το μοναστήρι, αλλά για να προστατεύσει και εμάς τους ίδιους από την απερισκεψία μας,
την αλαζονία και την ευερυθιστότητα της νεότητάς μας, που ερχόταν και γινόταν κουβάρι με την πιο απλή και αγνή περηφάνεια. Δεν εκτιμούσε τα παχιά λόγια, ούτε καν τα πιο ηρωικά, διότι γνώριζε τις σοβιετικές αρχές και όλα όσα γίνονταν στη χώρα, όχι όπως τα γνωρίζαμε εμείς, εξακοής και από βιβλία, ως επιτοπλίστων. Είχε συνετή και πολύ προσωπική σχέση με τις σοβιετικές αρχές, ίσως επειδή ο πατέρας του, ο ιερέας Νικολάη Ποσπελόφ, είχε του φεκιστεί για την πίστη του το 1937. Στρατιώτης καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, ο πατήρ Ναθαναήλ έγινε δόκιμο στην εποχή του μεγάλου προεστώτα Αρχιμανδρίτη Αλυπίου και πνευματικό τέκνο του Αγίου Γέροντα της Μονής των Σπηλαίων, του χαρισματικού μεγαλόσχημου ιερομονάχου Σιμεών. Βλέποντας αμφότερη στο πρόσωπό του έναν ακέραιο και τίμιο άνθρωπο και ένα μυαλό ασυνήθιστα ζωηρό, του εμπιστεύτηκαν τα πιο μύχια μυστικά της Μονής, ορίζοντας τον οικονόμο και γραμματέα του μοναστηριού στα δύσκολα χρόνια του Χρουστσόφ, την περίοδο των διωγμών της Εκκλησίας. Επιστρέφουμε στο θέμα των Σοβιετικών Αρχών. Μία καλοκαιρινή νύχτα είχα διακόνημα στην πλατεία μπροστά από το ναό της Κίμησης. Τα αστέρια μόλις που φέγγιζαν στον βορεινό ουρανό. Ησυχία και ηρεμία. Τρεις φορές χτύπησε βροντερά το ρολόι στον πύργο. Ξαφνικά ένιωσα ότι κάποιος στεκόταν ακριβώς πίσω μου. Γύρισα φοβισμένος. Ήταν ο πατήρ Ναθαναήλ. Κοιτούσε τον γεμάτο αστέρια ουρανό και μετά σκεπτικά ρώτησε: «Γεώργιε, τι πιστεύεις για τη βασική αρχή του κομμουνισμού?» Μονή των Σπηλαίων, πλατεία της Κίμησης, έτος 1983, 3 τη νύχτα, αστέρια. Χωρίς να περιμένει απάντηση, ο πατήρ Ναθαναήλ συνέχισε εξίσου σκεπτικός. Η βασική αρχή του κομμουνισμού είναι από τον καθένα ανάλογα με τις ικανότητές του, στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του. Όμως τις ικανότητες και τις ανάγκες, όπως πάντα, κάποια επιτροπή δεν θα τις καθορίσει. Και ποια επιτροπή? Πιθανόν η Τρόικα. Θα με καλέσουν λοιπόν και θα μου πούν: «Λοιπόν, Ναθαναήλ, τι ικανότητες έχεις, θα μπορέσεις να πριονίσεις 20 κυβικά μέτρα ξύλο τη μέρα. Και τι ανάγκες έχεις, φασολάδα. Ορίστε λοιπόν η βασική αρχή». Αν και ο πατέρας Ναθαναήλ τόνιζε πάντοτε προσεκτικά ότι δεν είναι κάτι άλλο πέρα από σχολαστικός διοικητικός υπάλληλος και ξηρός γραφειοκράτης, ακόμα και εμείς οι δόκιμοι μαντεύαμε με τον καιρό ότι τα ψυχικά του χαρίσματα τα κρύβει επιμελώς, πράγμα εξάλλου που έκαναν όλοι οι πραγματικοί μοναχοί της Μονής. Ο οικονόμος δεν ήταν επισήμως πνευματικός του μοναστηριού. Έρχονταν σε αυτόν για εξομολόγηση μερικοί μόνο παλαιοί κάτοικοι του Πετσόρη και όλο και κάποιος άλλος από πιο μακρινά μέρη. Τους υπόλοιπους δεν τους δεχόταν σαν πνευματικός, με τη δικαιολογία ότι δεν έχει την ικανότητα για κάτι τέτοιο. Κάποτε όμως, για μια στιγμή, μη άνοιξε μια χαραμάδα προς το καλά κρυμμένο κομμάτι της ψυχής του, αν και αμέσως σχεδόν ξανακρύφτηκε από την αυστηρότητα και τη δυστροπία του. Κάποια φορά τα είχα κάνει θάλασσα με ένα διακόνημα. Η δουλειά που μου είχε ανατεθεί πρέπει να είχε γίνει πραγματικά πολύ τσαπατσούλικα, γι' αυτό και ο ίδιος ο προεστός με έβαλε επί τρεις μέρες να καθαρίζω το χιόνι από όλο τον περίβολο του ναού της Κοιμήσεως. Τότε πληγώθηκα αρκετά. Αλλά το χιόνι έπεφτε ασταμάτητα, με αποτέλεσμα την τρίτη ημέρα όχι απλώς να έχω αποκάμει, αλλά να σέρνομαι. Ένιωθα τόσο άσχημα για το διασυρμό μου που κάκιωσα με όλο τον κόσμο, έτσι που άρχισα να σκέφτομαι σοβαρά ένα σχέδιο εκδίκησης. Αλλά και σαν πως τι εκδίκηση θα μπορούσε να πάρει ο δόκιμος από τον προεστώτα? Τα μεγέθη ήταν σαφώς ασύγκριτα. Ωστόσο, καθώς φτιάριζα με τις τελευταίες μου δυνάμεις στο χιόνι, έτρεφα μέσα μου την επόμενη εικόνα. Όταν ο προεστώς θα πηγαίνει στην τράπεζα και θα περνάει από δίπλα μου, θα ενδιαφερθεί και θα μου πει ασφαλώς σαρκαστικά: «Πώς είσαι, Γεώργιε?» Τότε εγώ θα του απαντήσω αμέσως χαρούμενα και αμέριμνα, σαν να μην υπήρξαν ποτέ αυτές οι τρεις τελευταίες μέρες της αγκαρίας: «Καλύτερα δεν γίνεται, πάτερ του Ποτηρητά, διευχών σας». Και έτσι θα καταλάβει ότι έτσι απλά δεν μπορεί να με σπάσει. Αυτή η εικόνα της φοβερής εκδίκησης είχε ριζώσει τόσο πολύ μέσα μου, που με έκανε να νιώθω ήδη πολύ πιο ευχάριστα παρά την ασταμάτητη χιονόπτωση. Όταν ήρθε δίπλα μου ο πατήρ Ναθαναήλ, του χαμογέλασα λιγάκι και τον πλησίασα για ευχή.
Εκείνος ως απάντηση έκανε έναν καταδεκτικό μορφασμό και με σταύρωσε. Έσκυψα να φιλήσω το χέρι του και άκουσα έφνης από πάνω μου την τσιριχτή του φωνή. «Ώστε καλύτερα δεν γίνεται, πάτερ του Ποτηρητά. Διευχών σας, ε!» Κοκάλωσα. Έμεινα λυγισμένος, ανάέπασχα από ισχύ αλγία. Όταν τελικά αποφάσισα να σηκώσω τα μάτια μου στον γέροντα, εκείνος με κοίταξε με φανερή πονηριά. Παρατηρώντας όμως τον φόβο μου, μου είπε με πραγματική καλοσύνη: «Κοίτα, Γεώργιε, η θρασίτητα δεν έβγαλε ποτέ σε καλό για κανέναν». Και ξαναρίχνοντας την πλάτη του το σακίδιο με τα εκατομμύρια ή με τα παξιμάδια, γλίστρησε πάνω στο παγωμένο χιόνι προς το κτίριο της αδελφότητας. Έμεινα με το στόμα ανοιχτό να κοιτάζω την ξεκολλημένη σόλα του παπουτσιού του οικονόμου που κρεμόταν σε κάθε του βήμα. Σωστός Πλιούσκιν, μόνο Άγιος. Όπως είπε ένας σεβάσμιος προθιερέας από την Πετρούπολη, ένας χρόνος στη Μονή των Σπηλαίων ισούται με 50 χρόνια σε θεολογική ακαδημία. Άλλο θέμα βέβαια, αν τα μάθαμε τα μαθήματά μας. Άλλο θέμα και ομολογουμένως πικρή ιστορία. Και το αναφέραμε, ο πατήρ Ναθαναήλ ήταν ένας πολύ σοβαρός Πλιούσκιν. Εκτός το ότι υπολόγιζε και την τελευταία πεντάρα της Μονής, επιδιδόταν σε οργισμένες εφορμήσεις, προκειμένου να σβήσει τις ηλεκτρικές λάμπες που έκαιγαν χωρίς λόγο, να περισσώσει νερό και γκάζι που σπαταλούνταν και γενικώς να εξοικονομήσει ό,τι άλλο μπορούσε να εξοικονομηθεί. Και ακόμα φρόντιζε αυστηρά για τα αιώνια θεμέλια του μοναστηριού και τους αρχαίους καλογερικούς κανονισμούς. Για παράδειγμα, δεν άντεχε με τίποτα όταν κάποιος από την αδελφότητα έφευγε με άδεια. Μολονότι η αναρωτική άδεια όποτε δινόταν ήταν προφανώς απαραίτητη, ο πατήρ Ναθαναήλ δεν το δεχόταν και δεν το άντεχε. Ο ίδιος φυσικά δεν είχε πάρει ούτε μία φορά τέτοια άδεια στα 55 χρόνια που ήταν στο μοναστήρι. Ο προϊστός αρχιμανδρίτης Γαβριήλ επίσης δεν είχε πάρει ποτέ του άδεια και στραφοκοίταζε μάλιστα όσους του ζητούσαν. Κάποτε θυμάμαι, ο προϊστός είχε μόλις δώσει ευλογία να πάρει καλοκαιρινή άδεια ένας ιερομόναχος. Τέλος πάντων, την ευλογία του την έδωσε, αλλά τον έστειλε να πάρει χρήματα για τον δρόμο από τον οικονόμο. Εγώ εκείνη τη μέρα είχα υπηρεσία στην αυλή του ναού της Κοιμήσεως και έγινα μάρτυρας της σκηνής. Ξεκίνησε με τον αδιούχο ιερομόναχο να χτυπά την πόρτα του κελιού του πατρός Ναθαναήλ, επίμονα και μάταια. Ο οικονόμος, έχοντας καταλάβει περί ποινός πρόκειται, κρύφτηκε και δεν άνοιγε. Τότε ο ιερομόναχος αποφάσισε να νικήσει τον πατέρα Ναθαναήλ αλλιώς. Κάθισε σε ένα σκαμνάκι λίγο παραπέρα και περίμενε. Μετά από ένα τετράωρο περίπου, ο πατήρ Ναθαναήλ κοίταξε ολόγυρα με προσοχή και βγήκε στην πλατεία, όπου και τον πρόφτωσε όμως ο αδιούχος μοναχός, κρατώντας τη γραπτή ευλογία του προϊστώτα και ζητώντας χρήματα για το δρόμο. Βλέποντας το χαρτί, ο οικονόμος κοκάλωσε σαν νεκρός και μετά άφησε μια κραυγή και σιωριάστηκε κάτω με τα πόδια και τα χέρια σηκωμένα προς τον ουρανό, έτσι που φάνηκαν κάτω από το ζωστικό τα κουρελιασμένα του παπούτσια και η γαλάζια σκελέα. Και συνάμα άρχισε να φωνάζει με όλη του τη δύναμη: «Βοήθεια! Βοηθήστε! Μας ληστεύουν! Λεφτά δώσε! Σε άδεια φεύγουν! Τους κούρασε το μοναστήρι! Τους κούρασε η Θεοτόκος! Ληστές! Βοήθεια! Βοηθήστε!» Ο δύστυχος μοναχός με την άδεια είχε κοκαλώσει από το φόβο του. Οι προσκυνητές στην αυλή είχαν παγώσει από την έκπληξη. Ο αδιούχος ιερομόναχος έφυγε τρέχοντας για το κελί του, κρατώντας το κεφάλι του. Ο προϊστός παρακολουθούσε την όλη σκηνή από τον μπαλκόνι του πρεσβυτερίου, περιέργως ικανοποιημένος. Βλέποντας ότι ο κίνδυνος πέρασε, ο πατήρ Ναθαναήλ σηκώθηκε ήρεμα, τίναξε τις σκόνες και πήγε να κάνει τις υπόλοιπες δουλειές του. Ήταν ιδιαίτερη χαρά για μας όποτε μας τύχαινε να μας βάζουν να βοηθάμε τον πατέρα Ναθαναήλ στο διακόνημα της ξενάγησης στο μοναστήρι. Το ανέθεταν συνήθως να συνοδεύσει κάποια ιδιαίτερα σημαντικά πρόσωπα. Εμείς ως δόκιμοι το μόνο που κάναμε ήταν να ανοίγουμε μπροστά στους επισκέπτες τους παμπάλαιους ήρθες και τα βαριά εκκλησιαστικά θυρόφυλλα. Την υπόλοιπη ώρα ακολουθούσαμε σιωπηλή και ακούγαμε τον πατέρα Ναθαναήλ. Και το να τον ακούμε δεν ήταν μικρό πράγμα. Ο πατήρ Ναθαναήλ ήταν συνεχιστής της παράδοσης του διδασκάλου του Αρχιμανδρίτη Αλίπιου, ο οποίος ήξερε να υπερασπίσεται το μοναστήρι και την πίστη στα χρόνια των διώξεων του Χρουστσόφ.
Ο πατήρ Αλίπιος είχε το χάρισμα να λέει σοφά και ενίοτε αμήλικτα λόγια, πράγμα που πληροδότησε και στον πατέρα Ναθαναήλ. Εκείνα τα χρόνια του αθεϊσμού, οι σοβιετικοί υπάλληλοι που έρχονταν στο μοναστήρι περίμεναν να συναντήσουν εκεί κάθε καρυδιάς καρύδι. Σκοταδιστές, τσαρλατάνους αγιογδίτες, σκοτεινούς μισανθρώπους. Πάντως όχι αυτούς που συναντούσαν στην πραγματικότητα. Ιδιαίτερες αλλά πολύ ενδιαφέρουσες διάνοιες, ασυνήθιστα τολμηρούς και εσωτερικά ελεύθερους ανθρώπους που ήξεραν κάτι το οποίο οι επισκέπτες ούτε καν υποψιαζόντουσαν. Μετά από λίγη ώρα γινόταν σαφές στους επισκέπτες ότι οι ανθρώπους σαν και εκείνους δεν θα συναντούσαν ποτέ σε ολόκληρη τη ζωή τους. Κάποτε, το 1986, η τοπική αρχή του κόμματος στο Ψκόφ έφερε στο μοναστήρι έναν υψηλά ιστάμενο αξιωματούχο του Υπουργείου Μεταφορών. Έδινε την εντύπωση ήρεμου και συγκροτημένου ανθρώπου. Δεν έκανε ανόητες ερωτήσεις, σε ποιο κτίριο μένουν οι σύζυγοι των μοναχών λόγου χάρη, και δεν αναρωτιόταν γιατί τάχα ο Γκαγκάριν που πήγε στο διάστημα δεν κατάφερε να δει τον Θεό. Στο τέλος όμως της ξενάγησης, μαγεμένος από την ιδιαίτερα πνευματική επικοινωνία που είχε με τον πατέρα Ναθαναήλ, ξέφυγε στο συνομιλητή του η εξής φράση. «Ακούστε, έχω εκπλαγεί μαζί σας. Τόσο ενδιαφέροντα και ασυνήθιστο άνθρωπο δεν έχω συναντήσει σε όλη μου τη ζωή. Επιτρέψτε μου όμως, πώς εσείς με αυτό το μυαλό μπορείτε να πιστεύετε στον, εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνετε ποιον εννοώ. Η επιστήμη ανοίγει στην ανθρωπότητα όλο ένα και περισσότερους νέους ορίζοντες. Και Θεός δεν φαίνεται να υπάρχει εκεί. Συμπαθάτε με κιόλας, αλλά δεν είναι καν χρειαζούμενος. Αυτές τις μέρες, για παράδειγμα, πλησιάζει στη γη από το βάθος του σύμπαντος ο κομήτης Χάλεϊ και οι επιστήμονες, φανταστείτε, υπολόγισαν ακριβώς όλη του τη διαδρομή. Και την ταχύτητα. Και την τροχιά. Και γι' αυτό, να με συγχωρείτε, δεν χρειάστηκε ούτε καν η ιδέα του Θεού. Κομήτης, είπατε, Χάλεϊ τίναξε τη γενιάρα του ο πατήρ Ναθαναήλ. Άρα, αν έχουν υπολογίσει τα πάντα για τον κομήτη, τότε ο Κύριος δεν χρειάζεται, ε? Μάλιστα, κατάλαβα. Λοιπόν, κοιτάξτε, αν με έβαζαν στο σιδηρόδρομο και μου έδιναν χαρτί και μολύβι, θα μπορούσα πραγματικά μέσα σε μια εβδομάδα να σας πω πότε και από ποια πλευρά θα έρθει το τρένο. Αυτό όμως θα σήμαινε τάχα ότι δεν υπάρχουν μηχανοδηγοί, ρυθμιστές και μηχανικοί, οι υπουργοί συγκοινωνιών. Αλήθεια, αυτό θα σήμαινε. Η αρχή παντού χρειάζεται. Δεν τελείωναν όμως πάντοτε τόσο ευγενικά οι συζητήσεις. Κάποτε γινόταν στο μοναστήρι ξενάγηση μιας ομάδας επισκεπτών, τη σύσταση της οποίας μας την είχαν ψιθυρίσει. Ήταν κάτι παιδιά των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης. Δεν ξέρω αν ήταν πράγματι έτσι, αλλά οι νεαροί εκείνοι φαίνονταν πραγματικά κακομαθημένοι. Η χρυσή μοσχοβίτικη νεολαία των μέσων της δεκαετίας του 80 που γνώριζα πολύ καλά. Οι νεαροί κάθε λίγο και λιγάκι ξεσπούσαν σε γέλια, έδειχναν με το δάχτυλο τους μοναχούς και έκαναν τις πιο χαζές ερωτήσεις. Αλλά δεν γινόταν τίποτε, οπότε ο πατήρ Ναθαναήλ άρχισε την ξενάγησή του στο μοναστήρι. Ξεκίνησαν από τα σπήλαια. Εκεί στην είσοδο υπήρχε ένα μικροσκοπικό κελί με ένα μικρό παραθυράκι. Σε αυτό το κελί, στις αρχές του 19ου αιώνα, είχε μονάσει ο μεγαλόσχημος ασκητής ιερομόναχος Λάζαρος. Εκεί ήταν και ο τάφος του. Πάνω από την πλάκα του τάφου του κρέμονταν οι αλυσίδες και ο βαρύς μεταλλικός του σταυρός. Σε αυτό το κελί ασκήτεψε επί 25 χρόνια ο μεγαλόσχημος ιερομόναχος Λάζαρος, είπε ο πατήρ Ναθαναήλ. Θα σας πω λίγα λόγια για αυτό τον εκπληκτικό ασκητή. «Και πού πήγαινε τουαλέτα αυτός ο Λάζαρος», είπε περιπεκτικά ένας από τους νεαρούς εκδρομής. Οι συνταξιδιώτες του ξεκαρδίστηκαν στα γέλια. Ο πατήρ Ναθαναήλ περίμενε υπομονετικά πότε θα ησυχάσουν. «Πού πήγαινε τουαλέτα? Πολύ καλά, θα σας δείξω», είπε και τους έβγαλε έξω από το σπήλαιο. Διέσχισε μαζί με εκείνους τους αδαείς ολόκληρο το μοναστήρι και τους πήγε στην απόμερη και απομονωμένη πίσω αυλή. Εδώ ήταν στριμωγμένο κάπου απόμερα ένα καμαράκι για τις φυσικές ανάγκες. Έβαλε τους νεαρούς γύρω-γύρω από τον απόπατο, λες και παρουσίαζε μουσιακό έκθημα, και δείχνοντας πανηγυρικά είπε: «Εδώ πήγαινε τουαλέτα ο ασκητής Λάζαρος. Καθίστε να ατενίσετε το δέαμα». Και γυρίζοντας την πλάτη, στους έκπληκτους επισκέπτες τους παράτησε μόνος τους. Όταν εκείνοι συνήλθαν, άρχισαν να ψάχνουν τον προεστώτα για να του εκφράσουν την αγανάκτησή τους για το συμβάν. Όταν όμως τον βρήκαν, εκείνος τους απάντησε. Ο αρχιμανδρίτης Ναθαναήλ με ενημέρωσε για το τι σας ενδιέφερε και φρόντισε να σας το δείξει. Κάτι παραπάνω δεν μπορούμε να κάνουμε για να σας βοηθήσουμε.
Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι μιλάμε για το 1984. Τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά εκείνο τον καιρό. Θα μπορούσαν να προκύψουν σοβαρά ζητήματα εξαιτίας ανάλογων συμπεριφορών. Αλλά οι τοποτηρητές της Μονής των Σπηλαίων ήταν κατά παράδοση δυνατοί άνθρωποι. Ο επικίνδυνος πατήρ Ναθαναήλ πέθανε ασυνήθιστα ήσυχα και ταπεινά. Όταν οι γιατροί πρότειναν να του βάλουν βηματοδότη, ο γέροντας ηκέτευσε τον προεστώτα να μην το επιτρέψει. «Πάτερ, σκεφτείτε», είπε, «η ψυχή μου θέλει να πάει στον Κύριο και κάποιο μικρό ηλεκτρονικό μαρφέτη την κρατά με το ζόρι στο σώμα. Αφήστε την να φύγει στην ώρα της». Είχα την ευτυχία να επισκεφτώ τον πατέρα Ναθαναήλ λίγο πριν το τέλος του και μαγεύτηκα από την απέραντη καλοσύνη και αγάπη που εξέπεμπε ο γέροντας. Αντί να εξοικονομήσει τις τελευταίες δυνάμεις που το απέμεναν για τον εαυτό του, εκείνος ο απίστευτα μετρημένος και σε όλα τους σφιχτοχέρης οικονόμος της Εκκλησίας, της χάρισε γενναιόδωρα στον επισκέπτη, εμένα, που του έστειλε ο Κύριος για λίγα μόλις λεπτά. Αυτό εξάλλου έκανε και σε όλη του τη ζωή. Μόνο που τότε δεν το καταλαβαίναμε. Μεγαλόσχημος ηγούμενος Μελχίσεδεκ. «Επί δύο χρόνια», λέει ο πατήρ Τίχων, «καθημερινά μετά το διακόνημά μου διάβαζα το ακίμητο ψαλτήρι. Είναι η ιδιαίτερη παράδοση του μοναστηριού να συνεχίζεται αδιάλειπτα η προσευχή δίχως σταματημό μέρα και νύχτα, με τους μοναχούς να διαβάζουν ένα λάξ το ψαλτήρι και μετά με συγκεκριμένα δίπτυχα να μνημονεύουν πλήθος ανθρώπων. Η δική μου βάρδια ήταν αργά το βράδυ από τις 11 ως τα μεσάνυχτα. Μετά από μένα ερχόταν ο μεγαλόσχημος ηγούμενος Μελχίσεδεκ. Συνέχιζε την ανάγνωση του ψαλτηρίου ως τις 2 το πρωί. Ο πατήρ Μελχίσεδεκ ήταν εκπληκτικός και μυστηριώδης ασκητής. Εκτός από τις λειτουργίες δεν τον βλέπαμε σχεδόν πουθενά αλλού στο μοναστήρι. Στην τράπεζα της Μονής εμφανιζόταν μόνο στις γιορτές. Και εκεί καθόταν με σκυμμένο το κεφάλι κάτω από το κουκούλι του και δεν άγγιζε σχεδόν τίποτα. Το μεγάλο σχήμα στη Ρωσική Εκκλησία είναι ο ανώτερος βαθμός απάρνησης των εγκοσμίων. Αφού δώσει ο μοναχός τους όρκους του μεγάλου σχήματος, εγκαταλείπει κάθε άλλο διακόνημά του και αφιερώνεται στην προσευχή. Και όπως γίνεται και με τη μοναχική κουρά, αλλάζουν και πάλι το όνομά του. Οι μεγαλόσχημοι επίσκοποι αποδεσμεύονται από τη διοίκηση της επαρχίας, οι μοναχοί ιερείς αποδεσμεύονται από όλες τους τις υποχρεώσεις, εκτός από τη διακονία της τέλεσης της λειτουργίας και την εξομολόγηση. Κάτω από τις καμάρες του μικρού και αδύναμα φωτισμένου ναού του Αγίου Λαζάρου, όπου διαβαζόταν το ακίμητο ψαλτήρι, ο πατήρ Μελχίσεδεκ ερχόταν κάθε βράδυ για να με αντικαταστήσει, πάντοτε ένα λεπτό πριν το ρολόι του μοναστηριού χτυπήσει 12. Έκανε 3 μεγάλες μετάνοιες στην ωραία πύλη και περίμενε να έρθω κι εγώ. Αφού μου έδινε ευχή, με ένα νόημα με έδιωχνε, ώστε να συνεχίσει μόνος του την προσευχή. Για έναν ολόκληρο χρόνο δεν μου είπε λέξη. Σε κάποιο αρχαίο γεροντικό υπάρχει η εξής διήγηση. 3 μοναχοί είχαν τη συνήθεια να πηγαίνουν κάθε χρόνο να επισκέπτονται τον μεγάλο Αντώνιο. Οι 2 από αυτούς κουβέντιαζαν μαζί του για τη σωτηρία της ψυχής, αλλά ο τρίτος έμενε πάντα σιωπηλός και δεν ρωτούσε τίποτα. Μετά από πολύ καιρό ο Αββάς Αντώνιος τον ρώτησε. «Λοιπόν, έρχεσαι εδώ τόσο καιρό. Γιατί ποτέ δεν ρωτάς για κάτι?» Ο μοναχός απάντησε. «Εμένα, πάτερ, μου αρκεί να σε βλέπω». Εκείνη την εποχή και εγώ ήδη καταλάβαινα πόσο καλότυχος ήμουν που κάθε βράδυ μπορούσα να βλέπω απλώς εκείνο τον ασκητή. Κάποια στιγμή ωστόσο βρήκα το θάρρος και τόλμησα να διασελεύσω το συνηθισμένο τελετουργικό. Κάποιο βράδυ, τη στιγμή που ο πατήρ Μελχίσεδεκ μου έδινε ευχή στην ωραία πύλη ως συνήθως, αποτόλμησα την ερώτηση που όλοι οι δόκιμοι και οι νέοι μοναχοί της Μονής ήθελαν να του θέσουν, χωρίς ποτέ να το αποφασίζουν. Η ιστορία έχει ως εξής.
Ο πατήρ Μελχισεδέκ, πριν πάρει το μεγάλο σχήμα, λεγόταν ηγούμενος Μιχαήλ και όπως όλοι οι ιερείς λειτουργούσαν στο μοναστήρι. Ήταν ξυλουργός, ικανός και επιμελής. Στους ναούς και στα κελιά των αδελφών υπάρχουν μπαούλα, αναλόγια, σκαλιστά προσκυνητάρια, καθίσματα, ντουλάπες και πολλά άλλα χρηστικά έπιπλα βγαλμένα από τα χέρια του. Δούλευε μάλιστα από νωρίς το πρωί μέχρι τη νύχτα προς μεγάλη χαρά της διοίκησης της Μονής. Κάποτε του έδωσαν ευλογία να εκτελέσει για τη Μονή μια μεγάλη ξυλουργική εργασία. Δούλευε αρκετούς μήνες χωρίς σχεδόν να βγαίνει από το ξυλουργείο. Και όταν τελείωσε, ένιωσε τόσο άσχημα που, όπως λένε οι αυτόπτες μάρτυρες, σωριάστηκε και έμεινε στον τόπο. Από τις φωνές των ανθρώπων που ήταν μπροστά, έτρεξαν αρκετοί μοναχοί. Ανάμεσά τους και ο πατήρ Ιωάννης Κρεστιάνκιν. Ο πατήρ Μιχαήλ δεν έδινε κανένα σημείο ζωής. Όλοι ήταν σκυμμένοι από πάνω του περίληπη. Ξαφνικά ο πατήρ Ιωάννης είπε: «Όχι, δεν είναι μακαρίτης, θα ζήσει ακόμα». Και άρχισε να προσεύχεται. Ακίνητος, ο ξαπλωμένος μοναχός άνοιξε τα μάτια του και ζωντάνευσε. Όλοι αμέσως σκέφτηκαν ότι κάτι τον είχε συνταράξει βαθιά. Αφού σύντομα συνήλθε, ο πατήρ Μιχαήλ άρχισε να εκλυπαρεί να του φωνάξουν τον προεστώτα. Όταν εν τέλει ήρθε ο προεστός, ο άρρωστος άρχισε με δάκρυα να ζητεί να του δώσουν το μεγάλο σχήμα. Λένε ότι μόλις άκουσε αυτή την αυθαίρετη επιθυμία του μοναχού, ο προεστός τον ουφέτησε με τον πικό του ιδιαίτερο, τραχή τρόπο να σοβαρευτεί και να αναρρώσει σύντομα για να επιστρέψει στη δουλειά του, μια και δεν μπόρεσε να πεθάνει στα αλήθεια. Το επόμενο πρωί όμως, όπως λέει η ίδια μοναστική παράδοση, ο ίδιος ο προεστός εμφανίστηκε στο κελί του πατρός Μιχαήλ, απρόσκλητος, και του ανακοίνωσε εμφανώς συγκλονισμένος ότι θα λάβει σύντομα το μεγάλο σχήμα. Αυτή η συμπεριφορά δεν ήταν καθόλου συνηθισμένη για τον τρομερό πατέρα Γαβριήλ και προκάλεσε στην αδελφότητα ίδια έκπληξη με την ανάσταση του κεκοιμημένου. Στο μοναστήρι κυκλοφορούσε η φήμη ότι είχε εμφανιστεί το βράδυ στον προεστώτα ο Άγιος Προστάτης της Μονής των Σπηλαίων του Ψκόφ, ιερομάρτυρας ηγούμενος Κορνήλιος, τον οποίο είχε αποκεφαλίσει με το ίδιο του το χέρι ο Ιβάν ο Τρομερός τον 16ο αιώνα και διέταξε αυστηρά τον προεστώτα να εκπληρώσει χωρίς καθυστέρηση την παράκληση του μοναχού που είχε επιστρέψει από τον άλλο κόσμο. Αυτό όμως, ξαναλέω, ήταν μια φήμη που κυκλοφορούσε. Όπως και να έχει πάντως, σύντομα ο πατήρ Μιχαήλ πήρε το μεγάλο σχήμα και μετονομάστηκε σε Μελχίσεδεκ. Γέροντας προεστός έδωσε στο νέο μεγαλόσχημο το πολύ σπάνιο αυτό όνομα προς τιμήν ενός αρχαίου και μυστηριώδους βιβλικού προφήτη. Για ποιο λόγο ο προεστός τον ονόμασε ειδικά έτσι παραμένει επίσης ένα μεγάλο μυστήριο, δεδομένου ότι ο ίδιος ο πατήρ Γαβριήλ, τόσο κατά την κουρά όσο και στα χρόνια που ακολούθησαν, δεν μπόρεσε ούτε μία φορά να προφέρει σωστά το πανάρχαιο όνομα, όσο και αν πάλευε, το διαστρέβλωνε ανηλαίως. Και εξαιτίας αυτού, μάλιστα του χάλαγε κάθε φορά η διάθεση, τόσο που εμείς οι δόκιμοι φοβόμασταν μη μας έρθει καμιά αδέσποτη. Στο μοναστήρι ήξεραν ότι όση ώρα ήταν ο πατήρ Μελχίσεδεκ νεκρός, έζησε κάποια εμπειρία που τον επανέφερε στη ζωή άλλον άνθρωπο. Σε μερικούς κοντινούς του συνασκητές και πνευματικά παιδιά είχε διηγηθεί τι έζησε τότε. Αλλά ακόμα και οι απηχήσεις αυτής της διήγησης ήταν υπερβολικά ασυνήθιστες. Γι' αυτό και τόσο εγώ όσο και οι φίλοι μου θέλαμε να μάθουμε το μυστικό από τον ίδιο τον πατέρα Μελχίσεδεκ. Και να από εκείνη τη νύχτα στο ναό του Αγίου Λαζάρου πήρα το θάρρος πρώτη φορά να απευθυνθώ στον μεγαλόσχημο ηγούμενο και να τον ρωτήσω ακριβώς αυτό. Τι είδε εκεί από όπου συνήθως κανείς δεν επιστρέφει. Ο πατήρ Μελχίσεδεκ άκουσε την ερώτησή μου και έσκυψε το κεφάλι μπροστά στην ωραία πύλη. Σιωπηλός για πολλή ώρα. Εγώ κοκάλωσα. Μετάνιωνα που το θράσος μου με έσπρωξε να κάνω κάτι τόσο ασυγχώρητο. Στο τέλος όμως, ο μεγαλόσχημος μοναχός, με την αδύναμη από την αχρησία φωνή του, άρχισε να μιλάει. Διηγήθηκε ότι είδε τον εαυτό του στη μέση ενός τεράστιου πράσινου χωραφιού. Περπάτησε στο χωράφι χωρίς να ξέρει για πού, μέχρι που του έκλεισε το δρόμο ένα τεράστιο χαντάκι. Εκεί μέσα σε λάσπες και χώματα είδε πλήθος μπαούλα, αναλόγια, προσκυνητάρια. Και υπήρχαν και χαλασμένα τραπέζια, σπασμένες καρέκλες, ντουλάπια. Ο μοναχός έριξε μια ματιά και διαπίστωσε έντρομος ότι ήταν τα αντικείμενα που είχε φτιάξει με τα ίδια του τα χέρια. Στεκόταν με δέος μπροστά στους καρπούς της μοναστικής του ζωής. Και ξαφνικά ένιωσε κάποιον δίπλα του. Σήκωσε τα μάτια και είδε την Παναγία.
κοίταξε και αυτή μελαγχολικά τις πολυετείς εργασίες του καλόγερου. Μετά του είπε: «Εσύ είσαι μοναχός. Περιμέναμε από σένα τα σημαντικότερα, μετάνοια και προσευχή. Και εσύ έφερες μόνο αυτό». Το όραμα εξαφανίστηκε. Ο πεθαμένος ξύπνησε πάλι στο μοναστήρι. Μετά από αυτό το περιστατικό, ο πατήρ Μελχίσεδεκ μεταμορφώθηκε ολοκληρωτικά. Κύριο σκοπός της ζωής του έγινε αυτό που του είπε η Υπεραγία Θεοτόκος: μετάνοια και προσευχή. Και οι καρποί των πνευματικών του εργασιών δεν άργησαν να φανερωθούν στη βαθιά του ταπεινοφροσύνη, στα δάκρυα για τις αμαρτίες του, στην ειλικρινή αγάπη του για όλους, στην πλήρη αυταπάρνηση και στα ασκητικά κατορθώματά του που ξεπερνούσαν τα ανθρώπινα μέτρα. Και κατόπιν στη σπουδαία του διορατικότητα και στην ενεργή βοήθεια που προσέφερε στους ανθρώπους με την προσευχή του. Εμείς οι δόκιμοι, βλέποντας πώς ασκούνταν, πλήρως αποξενωμένος από τον κόσμο, σε αόρατες και ασύλληπτες για μας πνευματικές μάχες, τολμούσαμε να του απευθυνόμαστε μόνο στις πιο εξαιρετικές περιπτώσεις. Και επιπλέον τον φοβόμασταν και λιγάκι. Στο μοναστήρι ήξεραν ότι ο πατήρ Μελχίσεδεκ ήταν πολύ αυστηρός ως πνευματικός και είχε αυτό το δικαίωμα. Η στεναρή απαιτητικότητά του για καθαρότητα της ψυχής του κάθε χριστιανού τρεφόταν μόνο από τη μεγάλη του αγάπη για τους ανθρώπους, τη βαθιά γνώση των κανόνων του πνευματικού κόσμου και τη συνειδητοποίηση του πόσο απαραίτητη για τον άνθρωπο είναι η αδιάλακτη πάλη με τις αμαρτίες. Αυτός ο μεγαλόσχημος μοναχός ζούσε στον δικό του ύψιστο κόσμο, όπου δεν ανέχονται τους συμβιβασμούς. Και όταν όμως ο πατήρ Μελχίσεδεκ έδινε απαντήσεις, τότε αυτές ήταν εντελώς ασυνήθιστες και σαν γεννημένες από κάποια ιδιαίτερη πηγαία δύναμη. Κάποτε στο μοναστήρι έπεσε πάνω μου μια χιονοστιβάδα άδικων και σκληρών, όπως μου φαίνονταν, δοκιμασιών. Και αποφάσισα τότε να πάω να συμβουλευτώ τον πιο αυστηρό μοναχό της μονής, τον μεγαλόσχημο ηγούμενο Μελχίσεδεκ. Χτύπησα την πόρτα και έπειτα από το καθιερωμένο διευκόν βγήκε στο κατόφλι του κελιού ο πατήρ Μελχίσεδεκ. Ήταν με τον μοναχικό του μανδύα και το μεγάλο σχήμα. Τον πέτυχα ενώ έκανε τον κανόνα του μεγάλου σχήματος. Του ανακοίνωσα τις δυσκολίες και τα άλυτα προβλήματά μου. Ο πατήρ Μελχίσεδεκ στεκόταν μπροστά μου, ακίνητος και άκουγε προσεκτικά τα πάντα, με σκυμμένο το κεφάλι ως συνήθως. Κατόπιν σήκωσε το βλέμμα του και έβαλε έξαφνα τα κλάματα. «Αδερφέ», είπε με ανίποτο πόνο και πικρία, «τι με ρωτάς, εγώ ο ίδιος χάνομαι». Ο μεγαλόσιμος γέροντας, εκείνος ο μεγαλειώδης ασκητής με την Άγια Ζωή, στεκόταν μπροστά μου και έκλαιγε με ειλικρινή θλίψη ως ο χειρότερος και αμαρτωλότερος άνθρωπος πάνω στη γη. Και άρχισα να καταλαβαίνω με όλο και περισσότερη σαφήνεια και χαρά ότι η πλειοψηφία των προβλημάτων μου μαζί με τις δυσκολίες μου δεν άξιζαν μία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τα ίδια τα προβλήματα εξανεμίστηκαν την ίδια στιγμή από την ψυχή μου με τρόπο χειροπιαστό. Δεν είχα πλέον ανάγκη να ρωτήσω ή να ζητήσω κάτι από τον γέροντα. Έκανε για μένα ό,τι μπορούσε. Χαιρέτησα με ευγνωμοσύνη και έφυγα. Όλα όσα μας τυχαίνουν, τα απλά και τα σύνθετα, τα μικρά ανθρώπινα προβλήματα και το ταξίδι προς το Θεό, τα μυστικά του τωρινού και του μελλοντικού αιώνα, όλα επιλύονται μόνο με ανεξήγητη, ακατανόητα υπέροχη και ισχυρή ταπεινοφροσύνη. Και ακόμα και αν δεν καταλαβαίνουμε την αλήθεια και το νόημά της, ακόμα και αν αποδεικνυόμαστε ανίκανοι για αυτή τη μυστηριώδη και παντοδύναμη αρετή, αυτή μας αποκαλύπτεται από μόνη της ταπεινά μέσα από τέτοιους καταπληκτικούς ανθρώπους που μπορούν να τη δεξιώνονται. Thank you.
πατήρ Αντίπας. Στα μοναστήρια, εκτός από το ακίνητο ψαλτήρι, υπάρχει ακόμα μια ειδική ακολουθία ή τέλεση παράκλησης με ακαθίστους. Αυτό σημαίνει ότι στη συνηθισμένη προσευχή της παρακλήσεως προστίθενται ύμνοι για τον ένα ή τον άλλο Άγιο. Φαίνεται πως αυτό δεν υπάρχει ούτε στα παλαιά τυπικά, ούτε στην πρακτική άλλων ορθόδοξων χωρών παρά μόνο σε εμάς στη Ρωσία. Οι πιστοί όμως παθιάζονταν με αυτές τις ακολουθίες και ζητούσαν πολύ τους ακαθίστους στη Μονή των Σπηλαίων, με αποτέλεσμα να διαρκούν περισσότερο από 3 ώρες. Οι νέοι μοναχοί υπέφεραν πολύ από αυτές τις μονότονες και μεγάλες διάρκεια ακολουθίες. Και όχι ακατανόητα ίσως, διότι οι ακάθιστοι ήταν προορισμένοι για κατοίκον ανάγνωση και τη συνέθεταν πολλοί και διάφοροι άνθρωποι, κάπου-κάπου μεγάλοι εκκλησιαστικοί ποιητές, αλλά ενίοτε και ευσεβείς, απλώς επαρχιοτοπούλες. Έτσι τα κείμενα αυτά δεν ήταν πάντα τέλεια, για να μην πούμε τίποτα χειρότερο. Οι νεαροί ιερομόναχοι προσπαθούσαν με οποιονδήποτε τρόπο να αποφύγουν αυτές τις προσευχές. Για καλή τους τύχη, στη Μονή των Σπηλαίων υπήρχε ένας άνθρωπος που ανά πάσα ώρα και στιγμή ήταν διατεθειμένος να αντικαταστήσει κάθε μορφωμένο συνάδελφο στη σειρά της θέλησης της ακολουθίας. Τον έλεγαν Αρχιμανδρίτη Αντίπα. Είχε έρθει στο μοναστήρι παλιά μετά τον πόλεμο με το στήθος γεμάτο παράσημα και έγινε πνευματικός υιός του γέροντα μεγαλόσχημου ηγούμενου Σάβα, στον οποίο και αφιερώθηκε μέχρι την κοίμησή του. Ο πατήρ Αντίπας, παρά την επιβλητική του όψη, έδειχνε σαν ρωμαλαίο γέρικο λιοντάρι με πυρόξανθη πυκνή χέτη, ήταν ένας πραγματικά καλόκαρδος γέροντας, καταδεκτικός πάντοτε με όλους. Κανείς δεν τον είχε δει θυμωμένο ή εκνευρισμένο. Και αυτό παρότι κατέφευγαν σε αυτόν καθημερινά πλήθος διαφορετικών ανθρώπων για εξομολόγηση, για συμβουλές ή απλώς για κουβέντα, να ελαφρύνουν την ψυχή τους. Λόγω αυτής της καλοσύνης του, πολλοί ήταν εκείνοι που ήθελαν να τύχουν σε αυτόν για εξομολόγηση. Και αυτός ήταν χαρούμενος, συγχωρούσε όλες τις αμαρτίες και ως εξομολόγος έδινε για τα πάντα άφεση αμαρτιών. Αυτό και αν ήταν ευτυχία. Ακόμα ο πατήρ Αντίπας ήταν επικεφαλής του ακίνητου ψαλτηρίου. Αν τύχαινε κάποιος από τη μοναστική κοινότητα να αμελήσει τη δική του ώρα ανάγνωσης, λόγω αρρώστιας ή άλλης υποχρέωσης ή και οκνηρίας ακόμη, ο πατήρ Αντίπας εκτελούσε ανταυτού τη διακονία και ποτέ δεν κατηγορούσε κανένα, παρόλο που ο ίδιος δεν είχε λιγότερο από 3 ώρες ανάγνωση. Οι παρακλήσεις με ακαθίστους ήταν για τον πατέρα Αντίπα η ευχαρίστησή του. Έλαμπε ολόκληρο σε αυτές τις ατελείωτες ακολουθίες. Και ακόμα φρόντιζε να προσθέτει οπωσδήποτε 3 με 5 δίπτυχα από 1 κιλό το καθένα τουλάχιστον. Έτσι το ευχαριστιόταν και έτσι συναισθανόταν βαθιά πόσο σημαντικές είναι για τους ζώντες και τους κεκοιμημένους οι ευχές της Εκκλησίας. Οι πιστοί πολύ αγαπούσαν αυτές του τις προσευχές. Αλλά να που ήρθε η μέρα που ο πατήρ Αντίπας με τα άρρωστα πόδια του δεν μπορούσε πλέον να σταθεί για πολύ στις παρακλήσεις. Ο Εκκλησάρης ανακοίνωσε ότι ο Αρχιμανδρίτης Αντίπας απαλλάσσεται από την εκτέλεση αυτών των υποχρεώσεων. Την τελευταία του ακολουθία ο γέροντας την ολοκλήρωσε με δάκρυα στα μάτια. Έκλεγαν και οι ενωρίτες. Λυπούνταν επειδή πλέον δεν θα υπήρχε στους ακαθίστους τέτοιος ευχέτης. Μελαγχόλησαν σοβαρά και οι νεαροί ιερομόναχοι. Υπολόγισαν αμέσως πόσες μεγάλες εμάκρος προσευχές θα έπρεπε να αναγινώσκουν τώρα χωρίς τον πατέρα Αντίπα. Μόνο οι δόκιμοι ψάλτες χαίρονταν. Ανάμεσα στους ιερείς δεν υπήρχαν πλέον πρόθυμοι να διαβάζουν ακαθίστους και δίπτυχα, οπότε θα συμμαζεύονταν λίγο οι ατελείωτες και κουραστικές για αυτούς ακολουθίες και οι ίδιοι θα μπορούσαν να προσέρχονται εγκαίρως στο μεσημεριανό γεύμα. Αλλά πιο πολύ από όλους θρηνούσε ο πατήρ Αντίπας. Πράγματι, όχι μόνο έκανε την τελευταία του ακολουθία, αλλά και θα στερούνταν από την επομένη της δυνατότητας να αναγνώσει τους αγαπημένους του ακαθίστους. Το θέμα συνίστατο στο ότι τα βιβλία με τους ακαθίστους, τα οποία και λέγονταν θησαυρός ακαθίστων, τότε δεν εκδίδονταν στη χώρα μας, ενώ στο μοναστήρι υπήρχαν μόνο παλαιά αντίγραφα αυτών των κειμένων σε χοντρά τετράδια. Τα ανεκτήμητα αυτά τετράδια φυλάσσονταν σε ειδικό βαλιτζάκι που μέχρι τότε ήταν εξ ολοκλήρου στη διάθεση του πατρός Αντίπα. Στο εξής όμως θα περιέρχονταν σε άλλους ιερείς. Προς το τέλος της πιο λυπηρής ακολουθίας στη ζωή του πατρός Αντίπα μπήκε στο ναό του Αγίου Μιχαήλ μια ομάδα τουριστών από το εξωτερικό.
Προφανώς ήταν απόγονοι Ρώσων μεταναστών, διότι αν και φαίνονταν περιποιημένοι ξένοι, έκαναν το σταυρό τους και φιλούσαν με σεβασμό τις εικόνες όπως και οι δικοί μας. Αφού προσευχήθηκαν, οι προσκυνητές ετοιμάστηκαν να φύγουν, αλλά να που μια γυναίκα έβγαλε από την τσαντούλα της κάποιο βιβλιαράκι και από μακριά δείχνοντάς το στον πατέρα Αντίπα, το άφησε στο σκαλί του άμπονα μπροστά από το ιερό. Ενώ ο πατήρ Αντίπας έφευγε από το ναό, συνοδευόμενος από γιαγιάδες που έκλαιγαν, θυμήθηκε το αφημένο βιβλίο στο σκαλί. Αναστενάζοντας έσκυψε, το μάζεψε και το άνοιξε. Ήταν βιβλίο ακαθίστων στη σλαβική γλώσσα και είχε εκδοθεί στις Βρυξέλλες. Από τότε μέχρι το θάνατό του, ο πατήρ Αντίπας δεν αποχωρίστηκε αυτόν τον τόμο που υποκατέστησε γι' αυτόν ολόκληρο το πολύτιμό του βαλιτζάκι. Αν και το βιβλίο δεν φαινόταν πολύ μεγάλο, είχε όμως τυπωθεί σε τόσο λεπτό χαρτί που χωρούσε προς χαρά του γέροντα ιδιαίτερα μεγάλο πλήθος ακαθίστων. Αυτός ο τεράστιος, πυρόξανθος μοναχός ενίοτε, αφού βολευόταν στο σκαμνί, στον ιερό λόφο με το βιβλιαράκι του και φορώντας τα μεγάλα του γυαλιά, προσευχόταν με ζήλο. Πριν το θάνατό του, ο πατήρ Αντίπας κατέπεσε. Στο ιατρείο του μοναστηριού τον εξομολογούσαν και τον κοινωνούσαν συχνά, αλλά τη μέρα του θανάτου του βρήκε τη δύναμη να σηκωθεί. Πήρε τον σταυρό με το Ευαγγέλιο και κατευθύνθηκε προς τα Σπήλαια στο μνήμα του πνευματικού του. Εδώ ο πατήρ Αντίπας εξομολογήθηκε στον από καιρό αποβιώσοντα αγαπημένο του γέροντα, μεγαλόσχημο ηγούμενο Σάβα, όλη του τη ζωή και ζήτησε την προσευχή του για το μακρινό ταξίδι. Κατόπιν γύρισε στο ιατρείο για να πεθάνει. Όταν πήγα από τη Μόσχα στην κηδεία του, διαπίστωσα με έκπληξη ότι το φέρετρό του δεν ήταν στη Φιάλη, εκεί δηλαδή όπου συνηθιζόταν στη Μονή των Σπηλαίων να τοποθετείται πάντα το φέρετρο, το εκάστοτε αποβιώσαντα, για τριήμερη προσευχή πριν τον ενταφιασμό. Αποδείχθηκε ότι το παρεκκλήσι ήταν υπό επισκευή, ενώ το φέρετρο με τον πατέρα Αντίπα υπό αυτές τις συνθήκες είχε τοποθετηθεί στα Σπήλαια, ακριβώς απέναντι από το μνήμα του μεγαλόσχημου ηγουμένου Σάβα. Ακόμα και ο θάνατος, όσο και να προσπάθησε, δεν μπόρεσε να τους χωρίσει. Εδώ λοιπόν και τον έθαψαν. Τώρα ο πατήρ Αντίπας και ο πνευματικός του πατήρ Σάβας είναι μαζί. Και μεταλείψανα στη γη και με το πνεύμα στη Βασιλεία των Ουρανών. Λέω μεταλείψανα όχι επειδή μπορεί κανείς να ανακηρύξει κάποιον Άγιο χωρίς να προηγηθεί η αγιοκατάταξή του από την Εκκλησία, αλλά απλώς επειδή το σώμα του κάθε αποβιώσαντος Ορθόδοξου Χριστιανού ονομάζεται στην Εκκλησία Λείψανο, αν και λίγοι το ξέρουν αυτό. Από τις εκπληκτικές ιδιαιτερότητες της Μονής των Σπηλαίων του Ψκόφ είναι τα Άγια Σπήλαια. Σε αυτά γεννήθηκε η Μονή πριν από 600 χρόνια. Οι υπόγειοι λαβύρινθοι απλώνονται κάτω από τις εκκλησίες, τα κελιά, τους κήπους, τα χωράφια για πολλά χιλιόμετρα. Εδώ κάποτε εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι μοναχοί. Κάτω από τη γη ανοίγηραν ναούς και έθαβαν στις αμμώδεις κόγκες τους αποβιώσαντες αδελφούς κατά το αρχαίο βιβλικό έθιμο. Μόνο αργότερα, όταν ο αριθμός των καλόγερων αυξήθηκε, άρχισε το μοναστήρι να επεκτείνεται και στην επιφάνεια, πάνω από τα Σπήλαια. Από τα παλιά εκείνα χρόνια τα Σπήλαια τα ονόμασαν θεόκτιστα, δηλαδή κατασκευασμένα, δημιουργημένα από τον Θεό. Αυτή η ονομασία προέκυψε όχι λόγω της φυσικής προέλευσης των Σπηλαίων, αργότερα οι ίδιοι οι μοναχοί επεξέτειναν σημαντικά τις διακλαδώσεις των υπογείων διαδρόμων, αλλά λόγω της διαπίστωσης ότι τα σώματα των κεκοιμημένων που εναπέθεταν εδώ έπαιβαν αμέσως να αναδύουν αυτή την ιδιαίτερη μυρωδιά του πεθαμένου σώματος. Μέχρι σήμερα στα Σπήλαια έχουν ταθεί περισσότεροι από 14.000 άνθρωποι. Μοναχοί, κάτοικοι των Σπηλαίων, πολεμιστές που στα χρόνια του Μεσαίωνα προφύλαξαν το μοναστήρι από επιδρομές των εχθρών. Εδώ τα φέρετρα δεν τα θάβουν, αλλά τα τοποθετούν απλώς το ένα πάνω στο άλλο στις κόγχες και στις σπηλιές. Και οι επισκέπτες που διασχίζουν τους εκτεταμένους λαβύρινθους με τα κεριά τους να αχνοφέγγουν, μαγεύονται κάθε φορά από τη φρεσκάδα και την καθαρότητα του αέρα των Σπηλαίων. «Όπου Θεός βούλεται, νικάται φύσεως τάξης», λέει ένας ύμνος. Πράγμα που σημαίνει ότι αν θέλει ο Θεός, οι νόμοι της φύσης κάμπτονται. Και οι τουρίστες που δεν το πιστεύουν, φεύγουν από τα Σπήλαια σαστισμένοι από όσα έχουν διαπιστώσει με τα ίδια τους τα μάτια ή με την όσφρησή τους για την ακρίβεια. Και όσοι από αυτούς ήταν πιο μορφωμένοι, δεν έχουν παρά να φέρουν στο νου τους μια γνωστή ρίση με βαθύ νόημα. Είναι και άλλα στον ουρανό και τη γη που δεν τα ονειρεύτηκε ποτέ η φιλοσοφία σας, οράτιε. Με αυτά τα υπόγεια Σπήλαια συνδέονται πολλές ιστορίες.
Μία από αυτές σχετικά πρόσφατη διαδραματίστηκε το 1995 όταν στα σπήλια ήρθε ο Μπόρις Νικολάγεβιτς Γέλτσιν. Το έδειξε φυσικά το μοναστήρι ο οικονόμος της Μονής Αρχιμανδρίτης Ναθαναήλ. Αδυνατούλης, ασπρομάλης, με λιωμένα παπούτσια και τρύπιο ράσο, οδηγούσε την κεφαλή του κράτους και την ακολουθία του φέγγοντας τα λαγούμια με ένα κέρι. Στο τέλος, ο Μπόρις Γέλτσιν αντιλήφθηκε ότι γύρω του συμβαίνει κάτι ακατανόητο και εξέφρασε την έκπληξή του, διότι δεν ένιωθε δυσοδεία από σύνθεση, αν και τα φέρετρα με τους μακαρίτες βρίσκονταν στις κόγχες σε απόσταση που μπορούσες να τα αγγίξεις. Ο πατήρ Ναθαναήλ εξήγησε στον πρόεδρο: «Είναι θαύμα Θεού». Η ξενάγηση συνεχίστηκε. Αλλά μετά από λίγη ώρα, ο Μπόρις Γέλτσιν επανέλαβε με απορία την ίδια ακριβώς ερώτηση. «Έτσι το οικονόμησε ο Κύριος», απάντησε εκ νέου ο πατήρ Ναθαναήλ. Πέρασαν λίγα λεπτά και ο πρόεδρος ψιθύρισε στον γέροντα βγαίνοντας από τα σπήλαια. «Πατερούλη, πείτε μου το μυστικό, με τι τους αλήφετε». «Μπόρις Νικολάγεβιτς», απάντησε ο αρχιμανδρίτης, «υπάρχει κανείς στο περιβάλλον σας που να μυρίζει άσχημα?» «Φυσικά και όχι». «Τότε είναι αδύνατο να πιστεύετε ότι κάποιος τολμά να μυρίζει άσχημα στο περιβάλλον του ουράνιου πατέρα». Λένε ότι με αυτή την απάντηση ο Μπόρις Γέλτσιν ικανοποιήθηκε πλήρως. Στα χρόνια του επίσημου αθεϊσμού, αλλά και μέχρι τις μέρες μας, πολλοί ήταν αυτοί που προσπάθησαν και προσπαθούν να εξηγήσουν κάπως αυτό το μυστηριώδες χαρακτηριστικό των σπηλαίων της Μονής. Και τι δεν έχουν εφεύρει από τη φανταστική εκδοχή που κατέβηκε στο κεφάλι του Μπόρις Γέλτσιν ότι οι μοναχοί αλήφουν τάχα καθημερινά τους 14.000 μακαρίτες με μοίρα, μέχρι τις εικασίες για τις μοναδικές ιδιότητες που έχουν οι τοπικές αμμόπετρες να απορροφούν τάχα κάθε μυρωδιά. Αυτή η τελευταία εκδοχή ήταν πάντα η πιο δημοφιλής. Στα χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης την έλεγαν συνήθως και στους τουρίστες. Εύκολα αποδεκτά, ούτε είναι αυτονόητα για τους περισσότερους ανθρώπους, ειδικά στη σημερινή εποχή. Να όμως που συμβαίνουν και δείχνουν στους καλοπροαίρετους ανθρώπους την ύπαρξη του Θεού, κάτι το οποίο μας υπερβαίνει και που το δεχόμαστε εφόσον μπορούμε να πιστέψουμε και να ανοιχτούμε με αυτή την εμπιστοσύνη στην αγκαλιά του Θεού. Εδώ θα σας αφήσουμε για σήμερα. Σχεδόν άγιοι, οι πνευματικές αφηγήσεις από τη Ρωσία του χθες και του σήμερα μας έκαναν συντροφιά αυτή την ώρα. Το βιβλίο του πατρός Τίχωνος Σευκούνοφ από τις εκδόσεις Εν Πλώ. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλή συνέχεια. Καλώς απόγευμα. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Η εκπομπή που προηγήθηκε ήταν μια ευγενική προσφορά των εκδόσεων Γρηγόρη. Αγίου Αθανασίου του Παρίου, Αλεξίκακων Φάρμακων, ένα βιβλίο.